Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μαγικό. Και σήμερα παρουσιάζω το μικρό τριγώνι που έχω εδώ και κοντά μία εβδομάδα. Πρέπει να έχει κλείσει βασικά ήδη μία εβδομάδα που το έχω. Λοιπόν, δεν θυμάμαι αν είχα κάνει αναφορά σε αυτό, αλλά είχα πει πως φέτος θα πάρω δύο πιτσούνια από το ζευγάρι που έχω τα τριγώνια που εκτρέφω για να τα μεγαλώσω να βγουν ήμερα προκειμένου να χρησιμοποιήσω το θηλυκό για υβριδισμό με το κυλιδωτό περιστέρι. Γιατί τα θηλυκά είναι πιο εύκολα στο να χρησιμοποιηθούν για υβριδισμό. Γιατί τα σαρνικά περιστέρια ανά είδος έχουν πολύ διαφορετικό γρούσμα και τα θηλυκά, άμα δεν είναι και μεγαλωμένα από χέρι ή από άλλο είδος, δεν πολύ συγκινούνται προς καθόλου από τους ήχους. Ενώ το θηλυκό, άμα μεγαλώσει στο χέρι, δεν έχει μάθει και τον ήχο του είδους, οπότε ό,τι ήχος θυμίζει περιστέρι δεν σπάνε. Όπως και να έχει, το ζευγάρι τα τριγώνια γεννήσανε δύο αυγά που εκολάφτηκαν, αλλά δυστυχώς το ένα δεν τα κατάφερε μετά την εκόλαψη, πέθανε την επόμενη μέρα και έτσι έμεινα με ένα. Δεν έχω να χάσω τίποτα βέβαια, το πήρα και ό,τι βγει. Αν βγει θηλυκό θα μπει στο project υβριδισμού όταν είναι έτοιμο. Αν βγει όμως θηλυκό το κρατήσω για παρέα, γιατί τα τριγώνια είναι πολύ καλύτεροι χαρακτήρες για σπίτι από το περιστέρι. Είχα περιστέρια αρκετά, αλλά τίποτα. Δεν ήταν πολύ καλή χαρακτήριση, ήταν πιστά βέβαια, αλλά ήταν πολύ επιθετικά καμιά φορά, πετάγαν πράγματα, κάνανε, είναι γενικά ζωηρά πουλιά, δεν είναι για μέσο σπίτι τόσο εύκολο το περιστέρι. Ενώ πέρυσι που είχα και ένα τριγώνι, που είχα μεγαλώσει μαζί με περιστέρι, προκειμένου να βγουν ζευγάρι και να ζευγαρωθούν και είχαν βγει ζευγάρι, όμως το θηλυκό τριγώνι δυστυχώς πέθανε, πιθανότατα από κάποιο σοκ που υπέστησε καρδιακό, διότι ήταν και παχουλό. Και για μια περίοδο το είχα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί γιατί είχε τραυματιστεί από το περιστέρι που ήταν στην εφηβεία και είχε γίνει επιθετικό. Και όταν τα μόλις από το κλουβί το τριγώνι, μάλλον ήταν πολύ ενθουσιασμένο, κάτι το τρόμαξε, δεν ξέρω. Είχα βγει περίπατο και απλώς το βρήκα νεκρό στο πάτωμα. Το πουλί ήταν δηλαδή γέστατο. Αλλά μάλλον αυτός ο ενθουσιασμός μετά από την καραντίνα, να το πω έτσι, γιατί ήταν κλεισμένο όπως είχα πει για να εκπουλωθεί, κάτι μάλλον το παράκανε, δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι δεν πήγε καλά εκεί δυστυχώς. Όμως όσοι εμπειρία είχαμε αυτό το τριγώνι, είδα πως ήταν πολύ καλός χαρακτήρας. Ερχόταν δίπλα μου, δεν έκανε ενοχλήσεις, δεν πέταγε όπου ήθελε, πάντα ήταν δίπλα μου που το έβαζα, χωρίς καν να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση, προς καθόλου εκπαίδευση βασικά. Οπότε από εκεί έβγαλα το συμπέρασμα ότι τα τριγώνια είναι πολύ καλύτεροι χαρακτήρες. Και 18 έχω μεγαλώσει, αλλά είναι πιο απόμακρες οι 18, απομακρύνονται από ένα σημείο και μετά. Αν και αυτή η 18 μετά είχε και παρέα μια περιστέρα που είχα μεγαλώσει, οπότε είχε ψηλό να γνωρίσει ότι είναι πουλί. Τέλος πάντων, αυτό άμα βγει ασθενικό θα είναι η τέλεια παρέα. Σαν ασθενικό θα είναι σίγουρα πιο εκδηλωτικό από το θηλυκό που είχα, αλλά δεν θα είναι επιθετικό όπως το περιστέρι. Τώρα έχει πετάξει εντός αγωγικών από τη φωλιά του που ήταν αυτό το ξύλινο καλαθάκι. Και την επόμενη εβδομάδα θα πετάξει και κανονικά, θα φτερουγήσει. Πριν λίγο έκανε μια απόπειρα να έρθει σε μένα να πετάξει, αλλά έπεσε κάτω. Δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πετάξει ακόμα. Αν και είναι full γεμάτο, όπως βλέπετε εδώ. Τώρα τι θέλει τόσο πολύ από μένα. Να φάει νομίζει θέλει, αλλά έτσι κάνουν συνέχεια. Ζητάνε, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι είναι γεμάτα. Και όταν πας να πατάσεις, τότε το θυμούνται και μετά δεν τρώνε. Τέλος πάντων, πιτσούνια είναι, έτσι λειτουργούν. Και αυτή ήταν η παρουσίαση του μικρού τριγωνιού, το οποίο άμα βγει θηλυκό, όπως είπα, όταν φτάσει σε μια ηλικία που θα είναι έτοιμο να αναπαραχθεί, θα μπει για υβριδισμό ή άμα είναι ασθενικό θα μείνει για παρέα για μένα. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Αντίο!